Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και με τρακτέρ απέκλεισαν την είσοδο της περιφέρειας στο διοικητήριο της Λιβαδιάς. Επαιτούν λύσεις στην εξυπηρέτηση της άρδευσης της Κοπαΐδας, η οποία φλέγεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ανομβρία που έχει αφυδατώσει το αρδευτικό σύστημα του κάμπου. Είναι αργά. Είναι πολύ αργά πια. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Να σου μιλήσω ειλικρινά, δεν ξέρω. Είπαμε, οι πρώιμες καλλιέργειες, καλαμπόκια, νεόφυτα τριφύλια είναι καθεστραμμένα. Στη δυσκολότερη αρδευτική χρονιά των τελευταίων ετών, η μόνη υδάτινη στήριξη που παρέχεται στον κάμπο είναι η παροχέτευση νερού από τον Μόρνο και την Ηλίκη. Αγρότης της Κοπαΐδας, 30 χρονών, εδώ και 10 μέρες άνεργος, όχι αγρότης. Δεν με έκανε ούτε αγορά άνεργο και όχι όσο θέλουν να τα ρίξουν στις καιρικές συνθήκες. Με έκανε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η διαχείριση της Κοπαΐδας. Έχουν καταφέρει και ξεράνανε τον κάμπο από τις 20 Μαΐου. Τον ξεράνανε. Και μας λένε ότι η λύση δεν υπάρχει. Η λύση των 12 πλωτών αντλιοστασίων που προκρίθηκε ως μονόδρομος αλλά και απάντηση στο ναυάγιο του προσαραγμένου πλωτού, η επισκευή του οποίου εκκρεμούσε από το 2016, παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά σε χρόνο ρεκόρ. Ωστόσο, απαιτείται χρόνος για να παραχιωτευτεί ο απαραίτητος όγκος νερού στα ποτάμια και ικανός να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες. Σήμερα που μιλάμε. Και για να ξεκαθαρίσουμε, γίνονται κάποια πράγματα στην Ηλίκη σήμερα. Έχουν μπει κάποιες μηχανές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αρκεί το νερό να φτάσει πάνω. Έχουν βάλει 4 μηχανές. Θα βάλουν άλλες 4, άλλες 6, θα τις κάνουν 10-12. Πάλι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, τεράστιο. Οι 4 βέβαια που έχουν βάλει σήμερα που μιλάμε, με αυτόν τον αγώνα που κάνουν κάποιοι άνθρωποι εκεί σήμερα που είναι στη διοίκηση, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση. Μέσα στην Κοπαΐδα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν και βάλανε από χθες προχθές, δεν έρχεται καθόλου νερό. Τα 4 αντλιοστάσια του Μόρνου τέθηκαν σε λειτουργία 20 ημέρες νωρίτερα και τροφοδοτούν με νερό ευαίσθητες περιοχές της Κοπαΐδας. Νερό δεν υπάρχει στην Κοπαΐδα, μιλάμε για ξέρα. Είναι έρημο. Άμα θέλουν να κατεβούν κάτω για να μην πάνε να κάνουν φιέστες στην Ηλίκη, αυτό το νερό που δείξανε είναι 20 πόντους. Ξέρετε πόντους έπρεπε να γίνει το νερό? 1-20. Οι αγρότες εξαπολύουν πειρά κατά της προηγούμενης διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας και της Αρχής της Στερεά για τις ενέργειές τους αναφορικά με το προσαραγμένο πλωτό στα βράχια της Ηλίκης. Ωστόσο, στο αδιατάφτα, στην έναρξη της αρδευτικής περίοδου, ζητούμενο είναι η προστασία της καλλιέργειας που απειλείται, αλλά και το νερό που θα την περισσώσει. Δεν είναι σημερινό το θέμα. Το θέμα είναι πολλών ετών. Είναι πίσω. Το πλωτό είναι πάνω στο βουνό και μας λέγανε ότι είναι έτοιμο να ποτίσουμε. Εμείς πληρώνουμε κανονικά, καλλιεργούμε κανονικά και εμείς βρεθήκαμε στο έλεος τώρα κάποιων ανθρώπων που στο παρελθόν δεν κάνανε τίποτα. Ο αντιπεριφερειάρχης ο καινούριος έχει 5 μήνες ο άνθρωπος, είναι δίπλα μας, μας έχει δεχθεί τουλάχιστον στους 5 μήνες 10 φορές, προσπαθεί, αλλά δεν είναι η κορυφή. Φταίει η προηγούμενη διοίκηση που μας έλεγε ότι το πλωτό είναι έτοιμο και θα ποτίσουμε και το πλωτό ήταν στην ξέρα πάνω, από τον κύριο Μπακογιάννη να ξεκινήσω. Από τον κύριο Μπακογιάννη, μετά από το Κουμπαράκι και τον κύριο Σπανό και την κυρία Φανή Παπαθωμά. Δεν έχουμε πει ποτέ εμείς ότι φταίει ο κύριος Ντασιώτης που είναι 5 μήνες. Ο κύριος Ντασιώτης θα κριθεί στο μέλλον.